Αυτό ήταν, μπορεί να πει κανείς συνοπτικά, το κλειδί για την ζωή του μου πατρός Σεραφείμ. After he left the Academy of Asian Studies, he continued to study Oriental languages at the University of California and graduated from there. Μετά, αφού τέλειωσε τις σπουδές του στο συγκεκριμένο κολέγιο, συνέχισε να μελετά ανατολικές γλώσσες στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καλιφόρνια και αποφύτησε από αυτό. And after his graduation, he left the academic world in order to apply himself to writing a large book, philosophical book, dedicated to leading modern Western man back to Orthodox Christianity. Όταν τέλειωσε και αυτές τις σπουδές, εγκατέλειψε οριστικά την ακαδημαϊκή του περίοδο για να αφιερωθεί αποκλειστικά στη συγγραφή και ξεκίνησε με ένα βιβλίο το οποίο σκοπός του βιβλίου ήταν να βοηθήσει τον δυτικό άνθρωπο να γυρίσει πίσω στις ρίζες του, στην Ορθοδοξία. He had already experienced deeply this apostasy from Orthodoxy and he had suffered from the lack of knowing the truth. Υπέφερε από το γεγονός της αποστασίας του δυτικού κόσμου από την Ορθοδοξία. And so out of love for his fellow Western man, he sought to give the answer to Western man, which is the Orthodox faith. Και εξαιτίας της αγάπης του προς τον δυτικό άνθρωπο, αφιέρωσε τη ζωή του στο να βοηθήσει τον δυτικό άνθρωπο να έρθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. I should mention that in this time, which was 1961, there were very, very few Orthodox converts, converts to Orthodox Church in America. Πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή το 1961, οι προσήλυτοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι. And so the Russians hardly knew what to do with an American coming to church. Και έτσι οι Ρώσοι με τα δυσκολίας δεν ξέραν πώς να χειριστούν το γεγονός ότι κάποιος Αμερικάνος έρχεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία τους. And then to Eugene's apartment in San Francisco, there came this young Russian man who had just graduated from Orthodox Seminary. Και μια μέρα ήρθε στο διαμέρισμα του Ευγένιου, του πατρός Σεραφείμ, ένας νέος άντρας, ο οποίος μόλις είχε αποφοιτήσει από κάποια θεολογική, ορθόδοξη θεολογική σχολή. His name was Gleb Podmoshensky. Το όνομά του ήταν Gleb Podmoshensky. And he wanted to do missionary work to Americans. Και είχε ζήλο να κάνει ιεραποστολή ανάμεσα στους Αμερικάνους. He came to Eugene's apartment and showed him a slideshow on all the holy places and holy people in America. Ήρθε στο διαμέρισμα του πατρός Σεραφείμ και του έκανε μια προβολή διαφανειών από προσκυνήματα και από άγια πρόσωπα της Αμερικής. And he put Eugene in contact with young Russians who helped Eugene learn about and come into the Orthodox faith. Και αργότερα τον έφερε σε επαφή και με άλλους νέους Ρώσους, οι οποίοι βοήθησαν τον Ευγένιο να έρθει σε επαφή με την επικοινωνία με την Ορθόδοξη πίστη. On the right here is one of those young Russians, Dmitry, who became Eugene's godfather. Ένας από αυτούς ήταν και κάποιος Δημήτριος, ο οποίος έγινε αργότερα και ο ανάδοχος του. In 1962, on the Sunday of the Prodigal Son, Eugene was received into the Orthodox Church by this Russian priest. Το 1962, την Κυριακή του Ασώτου, ο Ευγένιος έγινε δεκτός στην Ορθόδοξη Εκκλησία. He felt it was very appropriate that he had come on the feast of the prodigal son because he himself felt like a prodigal son returning to the arms of his father. Αισθανόταν ότι ήταν και συμβολική η μέρα της Κυριακής του Ασώτου, γιατί ήταν και ο ίδιος σαν ένας άσωτος ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του πατέρα. When he received Holy Communion for the first time, he tasted a heavenly fragrance and taste in his mouth, which lasted for a whole week. Όταν κοινώνησε για πρώτη φορά, αισθάνθηκε στο στόμα του μία θεία ουράνια γεύση, η οποία κράτησε για μία ολόκληρη εβδομάδα.
And then at the end of the same year, there came to San Francisco a man who would have a profound influence on Eugene's life. Και αργότερα ήρθε στο Σαν Φρανσίσκο ένα πρόσωπο το οποίο είχε μια σημαντική επιρροή πάνω στην ζωή του Ευγένιου. This is Archbishop John Maximovich, whose life just recently appeared in Greek. Ήταν ο Ιωάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Μαξίνοβιτς, ο Άγιος Ιωάννης Μαξίνοβιτς του Σαν Φρανσίσκο, του οποίου η ζωή εξεδόθη πρόσφατα και στα ελληνικά. He was a great miracle worker, a great man of prayer, and a man who was granted the gift of clairvoyance. Ήταν ένας άνθρωπος προσευχής, ένας άνθρωπος θαυματουργός και είχε και το χάρισμα της διοράσεως. Eugene came under his guidance and sought to draw all that he could from Archbishop John to help him to go deeper into the Orthodox faith. Ο Ευγένιος άδραξε την ευκαιρία και προσπάθησε να αντλήσει από τον Άγιο Ιωάννη όσο περισσότερα μπορούσε για να μπει πιο βαθιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη πίστη. He would visit Archbishop John at his residence and take part in the Divine Liturgy, singing on the Kleros, as Archbishop John served every day there. Πήγαινε συχνά και στην κατοικία του Αγίου Ιωάννη, παρακολουθούσε λειτουργίες που γινόταν στο παρακλήσιο της κατοικίας του καθημερινά και συμμετείχε αργότερα και στον χωροδία της Εκκλησίας. And would visit Archbishop John at his study here. Επίσης επισκεπτόταν τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη και στο γραφείο του. Under Archbishop John's leadership, this beautiful cathedral was built in San Francisco, dedicated to the Mother of God, Joy of All Who Sorrow. Την εποχή του Αγίου Ιωάννη, στο Σαν Φρανσίσκο κτίστηκε μια νέα εκκλησία, η Παναγία πάντων θλιβωμένων η χαρά, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Ιωάννη. Together with Lev Podmoshensky, Eugene began a brotherhood in San Francisco to do missionary work to Americans. Ο Ευγένιος μαζί με τον Κλεμπ Podmoshensky, που τον εισήγαγε στην Ορθοδοξία, αποφάσισαν να ξεκινήσουν μία ιεραποστολική αδελφότητα με σκοπό να προωθήσουν την Ορθοδοξία στους Αμερικανούς. The brotherhood was dedicated to Father Herman of Alaska, who was one of the first American Orthodox missionaries from Russia. Η αδελφότητα αφιερώθηκε στον πατέρα Γερμανό της Αλάσκας, ο οποίος ήταν από τους πρώτους Ρώσους Ιεραπόστολους που έφεραν την Ορθοδοξία στην Αμερική. Father Herman was not yet canonized as a saint, but the brotherhood's one of the brotherhood's main purposes was to work towards his canonization by making his memory and his life known. Τότε δεν είχε ανακηρυχθεί Άγιος ακόμα και ένας από τους σκοπούς της αδελφότητας του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας ήταν ακριβώς αυτό, στο να προωθήσει την ανακήρυξή του σε Άγιο. The Brotherhood started an Orthodox bookstore right near next to the cathedral, which at that time was the first Orthodox bookstore on a city storefront in America. Η αδελφότητα ίδρυσε ένα ορθόδοξο βιβλιοπωλείο κοντά στον ναό, στον καθεδρικό ναό, που εκείνη την εποχή ήταν το πρώτο ορθόδοξο βιβλιοπωλείο το οποίο είχε ανοίξει σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο. There were many Americans who would walk by this beautiful cathedral and then walk into the bookstore to find out about the Orthodox faith, and Eugene was there to tell the people about the Orthodox faith, and many people converted to Orthodoxy through meeting Eugene. Το γεγονός αυτό έκανε πολλούς Αμερικανούς να γίνουν Ορθόδοξοι, περνούσαν μπροστά από την ωραίο αυτό καθεδρικό ναό. Στη συνέχεια έμπαιναν στο βιβλιοπωλείο και ο Ευγένιος ήταν εκεί να τους βοηθήσει να μάθουν περισσότερα για την Ορθοδοξία και πολλοί κατέληξαν να βαπτιστούν. At that time there was very little Orthodox literature available in English. Εκείνη την εποχή μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολύ λίγα βιβλία διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα σχετικά με την Ορθοδοξία. So the Brotherhood began to publish Orthodox books and magazines.
Έτσι η αδελφότητα άρχισε να εκδίδει ορθόδοξα βιβλία στα αγγλικά όπως και περιοδικά. Before Archbishop John came, the only services in the Russian church were in Slavonic. Την εποχή που ο πατήρ Σεραφείμ έγινε ορθόδοξος, οι ακολουθίες στην ρωσική εκκλησία γινόντουσαν αποκλειστικά στη ρωσική γλώσσα, στη σλαβωνική γλώσσα. But Archbishop John, also wanting to bring Orthodoxy to all Americans, insisted that at least twice a month there be the Divine Liturgy celebrated in English, and Eugene would sing on the clerus and take part in those liturgies. Ο Άγιος Ιωάννης όμως Μαξίμοβιτς έλεγε ότι η Ορθοδοξία πρέπει να γίνει προσιτή προς όλους τους Αμερικανούς και γι' αυτό καθιέρωσε να γίνονται δύο λειτουργίες το μήνα στην αγγλική γλώσσα. Και στις λειτουργίες αυτές συμμετείχε ο πατήρ Σεραφείμ Ρόζ, είτε ψάλλοντας είτε βοηθώντας στο ιερό. He once asked Eugene if he would be willing to be ordained a priest in order to serve these English liturgies. Και έτσι ρώτησε τον Ευγένιο αν ενδιαφέρονταν να γίνει ιερέας ώστε να μπορεί να λειτουργεί στις λειτουργίες, τις αγγλόφωνες λειτουργίες. But Eugene said that he was drawn to the monastic life. He wanted to be a monk and to establish a monastery in the wilderness that would continue missionary work through the printed word. Όμως ο Ευγένιος είπε ότι κατά κύριο λόγο ήθελε να ακολουθήσει την μοναστική ζωή και να ιδρύσει ένα μοναστήρι στην ερημιά, το οποίο μοναστήρι θα ασχολούνταν και με την ιερά αποστολή μέσω των εκδόσεων. Archbishop John blessed this idea and said, "Yes, yes, I believe there will be a missionary monastery in Northern California." Αμέσως ο Άγιος Ιωάννης ευλόγησε αυτή την ιδέα και είπε αμέσως, "Ναι, ναι, πιστεύω ότι θα ιδρυθεί ένα ιεραποστολικό μοναστήρι στη Βόρεια Καλιφόρνια." Shortly after that, Archbishop John reposed. Λίγο αργότερα μετά από αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Γιάννης εκοιμήθη. And although his flock was very sad that with his repose, at the same time there was joy because everyone knew that he had acquired now a heavenly intercessor. Φυσικά όλο του το πείμιο ήταν πάρα πολύ λυπημένο για την απώλεια του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς, αλλά ταυτόχρονα ένιωθαν και μεγάλη χαρά γιατί συνειδητοποίησαν ότι είχαν αποκτήσει έναν μεσίτη, έναν πρέσβη στον ουρανό. This is Eugene here serving at the. Βλέπουμε και τον Ευγένιο. Διαφάνεια. Archbishop John's sepulcher, where his relics were kept, became a center of pilgrimage for all Orthodox Americans, and many miracles were performed through his prayers after his repose. Τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη τοποθετήθηκαν σε κάποιο μνήμα στο ναό και ο ναός αυτός σύντομα έγινε προσκύνημα για όλους τους Αμερικανούς που έρχονταν από την Αμερική γιατί γινόντουσαν και γίνονται πολλά θαύματα. In 1994 he was canonized as a saint. Το 1994 ανακηρύχθηκε Άγιος. So after Archbishop John's repose, Eugene and Gleb began to seek to carry out their dream, their wish to establish a missionary monastery in Northern California. Μετά την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη, ο Ευγένιος και ο Γκλεμπ ξεκίνησαν να υλοποιούν το όραμά τους που ήταν ένα μοναστήρι στην Βόρεια Καλιφόρνια. They bought land on this mountaintop in 1967 near the little town of Platina. Το 1967 στην ερημιά, κοντά σε μια μικρή κομμόπολη που την ονομάζεται Πλατίνα, αγόρασαν μια έκταση. About a 100 years earlier, this land had been an area where the gold rush settlers had come and had mined many tons of gold. Στην ίδια περιοχή, μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια νωρίτερα, ερχόντουσαν αρκετοί χρυσορύχοι και είχαν δημιουργήσει εκεί έναν οικισμό χρυσορύχων. So it was the real Wild West. Εκεί ήταν η πραγματική άγρια δύση. In 1969, on the
eve of the feast of the Dormition of the Mother of God, the brothers moved to the land. Το 1969, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι αδελφοί μετακόμισαν σε αυτήν την γη. And began to strive in a humble way to live the traditional monastic life. Και ξεκίνησαν να αγωνίζονται στο να ζήσουν πραγματικά μοναστική ζωή, με ταπείνωση. Preparing to become monks. Προετοιμαζόμενοι για να γίνουν και να καλούν και μοναχοί. The life on this mountaintop was very hard, very difficult in the early years. There was no water. They had to carry water up the hill in trucks or on their backs. Η ζωή στην τοποθεσία εκείνη ήταν ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είχαν ούτε καν νερό και πολλές φορές πάντα αναγκαζόντουσαν να μεταφέρουν νερό είτε με κάποιο φορτηγάκι είτε ακόμα και στην πλάτη τους. In the summer it was very hot and in the winter it would become very cold. Το δε καλοκαίρι ήταν αρκετά ζεστό το μέρος, ενώ το χειμώνα πολύ κρύο. But Eugene loved it. Αλλά όμως ο Ευγένιος αγαπούσε αυτό το μέρος. His spirit soared in the wilderness. He felt very grateful to be close, so close to God's nature. Το πνεύμα τον απαυόταν στην ερημιά. Αισθανόταν ότι ήταν πολύ πιο κοντά στο Θεό εκεί στην άγρια φύση. The fathers set up this print shop where they continued to publish their magazine, The Orthodox Word, and publish Orthodox books. Εκεί ίδρυσαν και ένα μικρό τυπογραφείο από όπου εξέδιδαν ορθόδοξα βιβλία και το περιοδικό τους, The Orthodox Word ή αλλιώς Ορθόδοξος Λόγος. In 1970, one of the original purposes of the St. Herman Brotherhood was fulfilled when Father Herman was canonized as the first American saint, both in San Francisco and in Alaska. Το 1970, ένας από τους πρωτεύοντες λόγους, στόχους της αδελφότητας υλοποιήθηκε με την ανακήρυξη του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας ως Άγιο και στην Αλάσκα και στην Καλιφόρνια. Most of the service was written by Eugene and by the St. Herman Brotherhood. Η ακολουθία του Αγίου κατά κύριο λόγο συνεγράφει από τον Ευγένιο. And shortly thereafter, Eugene was tonsured as a monk with the name of Father Seraphim, and Gleb was tonsured as a monk with the name of Father Herman. Λίγο αργότερα και οι δύο εκάρισαν μοναχοί, ο Ευγένιος με το όνομα Σεραφείμ και ο Γκλέμπ με το προστιμήν του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας, Herman. And at the time of his tonsure, Father Seraphim said that he felt a little flame of inspiration in his heart, which indicated to him that the monastic tonsure was truly a call and a way to and he truly received the grace of God at this time. Ο πατήρ Σεραφείμ ομολόγησε αργότερα ότι την ώρα της κουράς του αισθάνθηκε στην καρδιά μια εσωτερική φλόγα, το οποίο το εξέλαβε σαν σημείο από τον Θεό ότι ήταν η σωστή απόφαση. The monastery was blessed to have spiritual fathers of high spiritual life. Εκεί είχαν και σαν πνευματικούς πατέρες και καθηγητές ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήταν σε υψηλά πνευματικά επίπεδα. Who were disciples of St. John Maximovich. Ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς. One of the monastery's elders was a very close disciple of St. John, Archimandrite Spiridon. Ένας από τους μαθητές του Αγίου Ιωάννη ήταν και στενός φίλος και συνεργάτης της Μονής, ο Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων. He, like St. John, he was granted the gift of clairvoyance. Ο οποίος, όπως επίσης και ο Σάντον Άγιο Ιωάννη, είχε επίσης το χάρισμα της διακρίσεως, της διοράσεως. There were times when Father Seraphim and Father Herman would have a question
some problem, and they would write to Father Spyridon, put the letter in the mailbox, and then at the same time take out a letter from the mailbox, a letter from Father Spyridon with all the answers to their questions. Συνέβαινε συχνά να γράφουν μια επιστολή προς τον πατέρα Σπυρίδωνα για κάποιο ζήτημα που τους απασχολούσε. Πηγαίναν στο γραμματοκιβώτιο, έβαζαν την επιστολή και ταυτόχρονα έπαιρναν από το γραμματοκιβώτιο την αλληλογραφία που είχε έρθει και μέσα στο γραμματοκιβώτιο έβρισκαν την απάντηση στο ερώτημά τους από τον πατέρα Σπυρίδωνα. The other elder of the Brotherhood was Bishop Nectari. The other spiritual father of the Brotherhood was Bishop Nectari. Ο άλλος γέροντας της μονής ήταν ο επίσκοπος Νεκτάριος. Bishop Nectari was a disciple of the last elder of Optina Monastery in Russia, Saint Nectari of Optina. Ο επίσκοπος Νεκτάριος ήταν πνευματικό παιδί του τελευταίου γέροντα από τους πατέρες της Όπτινα, Νεκτάριο. He brought with him the spirit and the spirituality of Optina to America. Έφερε στην Αμερική το πνεύμα και την πνευματικότητα των πατέρων της Όπτινα. The fathers at the monastery were always filled with joy when Bishop Nectari would come. Οι πατέρες έλεγαν ότι όποτε ερχόταν στο μοναστήρι ο γέροντας Νεκτάριος είχαν μεγάλη χαρά. They knew that the Orthodoxy in America was still very young and immature, and that they needed the wisdom and guidance and transmission of Orthodoxy from people like Bishop Nectari, who came from traditional Orthodox lands. Είχαν επίγνωση ότι η Ορθοδοξία στην Αμερική ήταν ακόμα πολύ ανώριμη και είχαν επιζητούσαν να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μετέφεραν το ορθόδοξο πνεύμα από χώρες παραδοσιακά ορθόδοξες, όπως ο πατήρ Νεκτάριος. Bishop Nectari established them in the monastic life in the spirit of Optina. Ο επίσκοπος Νεκτάριος τους βοήθησε να καθιερώσουν στο μοναστήρι το πνεύμα της Όπτινα. In the wilderness, Father Seraphim continued to write articles and books for publication. Στην ερημιά ο πατήρ Σεραφείμ Ρόζ συνέχισε να γράφει βιβλία και να εκδίδει βιβλία. But most of all, he sought to enter into the way of life and the mind of the Holy Fathers of the Orthodox Church. Αλλά αυτό που επιζητούσε περισσότερο είναι να μπει όλο και περισσότερο στο πνεύμα και στο νου των πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Of course, he studied deeply the writings of the fathers. Φυσικά και μελετούσε σε βάθος τα συγγράμματα των πατέρων. But he sought not just to become an expert in what the Holy Fathers said. Δεν ήθελε όμως απλά να γίνει ένας ειδήμων στο τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. He sought to acquire their minds, to see reality as they saw it. Ήθελε να βλέπει και την πραγματικότητα όπως εκείνη την έβλεπαν και να μπει μέσα στο μυαλό, στο πνεύμα τους. He knew that he could only do this by fully entering into the traditional Orthodox way of life. Είχε συνειδητοποιήσει ότι για να το επιτύχει αυτό έπρεπε να μπει πλήρως, να αφιερωθεί πλήρως στον Ορθόδοξο τρόπο ζωής. And he prayed to the fathers to help him to enter into their mind. Και προσευχόταν συνεχώς στους πατέρες για να τον βοηθήσουν να μπει μέσα στο δικό του το πνεύμα, στην πνευματικότητά τους. He wanted to shed his own wisdom, his own mind, in order to acquire the mind of the fathers. Ήθελε να καταργήσει τη δική του σοφία, προσωπική σοφία και το δικό του το πνεύμα, ούτως ώστε να μπορέσει να αποκτήσει το πνεύμα των πατέρων. Because he knew that the mind of the fathers expressed the mind of the church. Γιατί ήξερε ότι το πνεύμα των πατέρων είναι αυτό το οποίο εκφράζει την γνώση των πατέρων, τον νου των πατέρων. And the mind of the church, of course, is the mind of Christ. Και ο νους των πατέρων φυσικά είναι ο νους του Χριστού. And so, as we said earlier, Father Seraphim had already discovered and had found that Christ is the truth. So, in entering into the mind of the fathers, Eugene was
seeking to enter more deeply into the fullness of truth in the Orthodox Church. Και όπως συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να εισέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία για να βρει την αλήθεια με τον ίδιο τρόπο, κατάλαβε ότι για να εισέλθει πιο βαθιά στο Ορθόδοξο Πνεύμα έπρεπε να το κάνει διά των Πατέρων. Not long before he moved to the wilderness, he wrote in a letter, "When I became a Christian, I voluntarily crucified my mind." Όταν, όπως είπε λίγο πριν λίγο πριν κοιμηθεί, είπε ότι στο δάσος. Όταν λίγο πριν πάει στο δάσος, στην ερημιά, είπε ότι όταν έγινα χριστιανός, κατάλαβα ότι έπρεπε να σταυρώσω το μυαλό μου. Ότι σταύρωσα το νου μου. And all the sorrows that I've borne have only been a source of joy for me. Και όλες οι πίκρες τις οποίες είχα ήταν μόνο πηγές χαράς για μένα. I have lost nothing and gained everything. Δεν έχασα τίποτα και κέρδισα το πάνω. This again is a key to Father Seraphim's life and message. Αυτό επίσης είναι ένα σημείο κλειδί για το μήνυμα του Πατρός Σεραφείμ. He was gifted with a brilliant mind, but he humbled his mind before the mind of the Church. Είχε έναν εξαιρετικό ιδιοφυή νου, αλλά όμως ταπείνωνε τον νου αυτό για την Εκκλησία. He had experienced the dead end of modernity, of modern life. Είχε περάσει, είχε αποκτήσει την εμπειρία του αδιεξόδου της σύγχρονης ζωής. He had experienced the dead end of just trusting his own mind. Επίσης, είχε αποκτήσει την εμπειρία του να μην εμπιστεύεται τον δικό του νου. And because he had died to the world, truly died to the world, he was able to breathe in the fragrance of the Orthodox faith and to fully take into himself that timeless wisdom of the Fathers. Και επειδή είχε νεκρώσει τον εαυτό του προς τον κόσμο, είχε την δυνατότητα να εισπνέει αυτό το άρωμα το πνευματικό των πατέρων. So when we read Father Seraphim's writings, we're reading the writings of a person who is a modern Western man, who has come from the West, who has emerged from it, who has rejected it, and who has crossed the bridge from this the dead end of modern Western life to the true mind of the Church, the true mind of the Fathers. Έτσι, όταν διαβάζουμε τα συγγράμματα και τα βιβλία του Πατρός Σεραφείμ Ροζ, καταλαβαίνουμε ότι είναι συγγράμματα ενός ανθρώπου ο οποίος πέρασε από το αδιέξοδο του δυτικού κόσμου και τα συγγράμματα ενός ανθρώπου ο οποίος έκτισε μία γέφυρα προς προς τον νου των πατέρων της Εκκλησίας. And with this mind of the Church that he had acquired, he looked at many different aspects of modern life, many different issues that arise in the modern world. Και με τον νέο αυτό νου των πατέρων της Εκκλησίας μπόρεσε να αντιληφθεί διάφορα ζητήματα και διάφορα προβλήματα του σύγχρονου δυτικού κόσμου. He wrote about these subjects, published articles and books about them, subjects such as the soul after death. Έγραψε λοιπόν διάφορα ζητήματα, ένα από αυτά είναι και το βιβλίο «Η ψυχή μετά τον θάνατο», ζητήματα που απασχολούσαν ακριβώς το δυτικό κόσμο. The rise of Eastern religions in the West. Ανατολή των ανατολικών θρησκειών στην Δύση. The New Age movement. Το κίνημα του New Age, της νέας εποχής. Even before this term New Age had become popular. Ακόμα πριν γίνει γνωστή αυτή η έκφραση, το New Age ήταν ήδη διαδεδομένο. Also, he also discussed
the modern teaching of evolution in relation to the teachings of the scriptures and the holy fathers on the creation of the world. Επίσης συζητούσε το θέμα της